ξενοδοχεία και άλλα ακίνητα που ανήκουν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Στην Αγοραπολισία φέρεται ανανεμιγμένος ο πρώην ταμείας του Πατριαρχείου, ο Παπαδήμας, ο οποίος έχει εξαφανιστεί και καταζητείται. Στα χέρια των Ισραηλινών για 99 ολόκληρα χρόνια πέρασαν πλέον τα ξενοδοχεία Imperial και Petra που βρίσκονται στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με δημοσίευμα Ισραηλινής εφημερίδας, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εχώρισε πέρυσι τα δύο ξενοδοχεία που του ανήκαν, αλλά και γειτονικά καταστήματα με κρυφές διαδικασίες σε Ισραηλινές εταιρείες. Εδώ είναι προδοσία, είναι αλήθεια. Ούτε αλλήμονό μας. Ούτε αλλήμονό μας. Είναι δηλαδή σαν να πούμε ότι η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός πούλησε την Ακρόπολη. Ευθύνες από τους περισσότερους επιρρύπτονται στον Πατριάρχη Ιεροσαλήμων Ιρηναίο, αλλά και στον καταζητούμενο Νίκο Παπαδήμα, ο οποίος φέρεται να διενήργησε τις οικονομικές συναλλαγές με τους Ισραηλινούς. Ρακίγε καμουάσα σε την Ήγε, δίτχαδα. Ιζαχάδα μας βούτου, Ιζασάρ, μινσάκ σου άχατ, ηλιγού χαλαμούσιμα ο Τζούτ φιλπατρακίγε, ηλπατρακίγε καμουάσα σε την Ήγε, δίτ. Τα δύο ξενοδοχεία ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου είχαν ενοικιαστεί σε δύο Παλαιστινιακές οικογένειες και σε αυτά διέμεναν σημαντικές προσωπικότητες των Παλαιστινίων. Το αντάλλαγμα, σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα, ήταν εκατομμύρια δολάρια, τα οποία μεταφέρθηκαν με μυστικότητα σε τράπεζες της Ευρώπης. Παλαιστίνιος Αρχιμανδρίτης μίλησε για προδοσία σε βάρος του Πατριαρχείου, αλλά και του λαού του. Το Πατριαρχείο δήλωσε μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα. Πρόσωπο κλειδί το οποίο λειτουργούσε ως εντολοδόχος του κυρίου Ειρηναίου ήταν ο Νίκος Παπαδήμας, ο οποίος καταγγέλθηκε ότι καταχράστηκε 600.000 δολάρια από τα ταμεία του Πατριαρχείου. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο το εάν αφήρεσε κάποια χρήματα από τους λογαριασμούς του Πατριαρχείου. Το μείζον πρόβλημα είναι μη τυχόν και με το πληρεξούσιο που είχε εξεποίησε ακίνητα του Πατριαρχείου εν αγνία του Πατριάρχου ή ενδεχομένως προέβη και σε μακροετής μισθώσεις προεισπράττοντας το μίσθωμα ολοκλήρου της περίοδου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ομάδα συνοδικών του Πατριαρχείου δηλώνει ότι θα αμφισβητήσει στην αυριανή λειτουργία στο Ναό της Αναστάσεως τον κύριο Ειρηναίο. Επίσης, Άραβες Ορθόδοξοι οργανώνουν αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμαρτυρίες στο Ναό, ενώ έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μένουμε στο χώρο της Εκκλησίας, καθώς πέρασε στην αντεπίθεση ο Μητροπολίτης Πειραιός Καλλίνικος, χαρακτηρίζοντας ψεύδι και σκευωρία τις καταγγελίες για ροσκάνδαλο, αλλά και για αυθαίρετη βίλα στην Παιανία. Και ο Αρχιεπίσκοπος όμως, μιλώντας χθες βράδυ από Άμβωνος, υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μεθοδεύσεις σε βάρος κληρικών. Πικραμένος εμφανίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και από Άμβωνος στο Ναό των Αγίων Θεοδόρων έκανε λόγο για αίσθημα μοναξιάς, αφήνοντας εμέσως αιχμές κατά ανθρώπων που παλαιότερα βρίσκονταν στο πλευρό του. Όταν κανείς έχει την αίσθηση της μοναξιάς, όταν βλέπει τη σιωπή των φίλων, οι οποίοι στις ώρες τις δύσκολες κάνουν πως δεν σε ξέρουν, πως δεν σε αναγνωρίζουν, πως δεν, και δεν σε θυμούνται, αυτή είναι μια πικρή εμπειρία. Μια εμπειρία η οποία αποβλέπει ουσιαστικά στο να εκαθαρίσει την ελπίδα μέσα από την καρδιά σου. Ο κύριος Χριστόδουλος στην πρώτη ακολουθία των χαιρετισμών έκανε λόγο και πάλι για μεθοδεύσεις εναντίον ανθρώπων της Εκκλησίας.